Τι εναντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση της διοίκησης του εργοστασίου ανακύκλωσης στην βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου να απολύσει μια εργαζόμενη την ώρα που βρισκόταν σε αναρωτική άδεια. Το προσωπικό του εργοστασίου προχώρησε το μεσημέρι σε τετράωρη στάση εργασίας, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και παράσταση διαμαρτυρίας στην είσοδο των εγκαταστάσεων, στην οποία συμμετείχε και η απολυμένη εργαζόμενη. Έφυγε το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Καταρχάς, ούτε μπορώ να πληρωθώ από πουθενά. Ούτε ως άνεση μπορώ να γραφτώ, ούτε να πληρωθώ από το ΙΚΑ, γιατί τώρα θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των ημερών και δεν ξέρω τι θα με πάει 2 μήνες πίσω. Το χειρουργείο που έκανε είναι πάρα πολύ σοβαρό και θέλει χρόνο για να αποκατασταθεί. Θεωρώ ότι τώρα στο εξάμηνο ρώτησα την κυρία Τσαουσίδου γιατί τώρα γίνεται αυτό. Τώρα που είναι σχεδόν στην εκπνοή της αποθεραπείας, βέβαια αυτό πρέπει να το δείξουν εξετάσεις, αν μπορώ ή δεν μπορώ, αν έχω να κτίσει δυνάμεις, αν πρέπει. Ένα χειρουργείο δεν το κάνει ούτε κατά παραγγελία κανείς, ούτε κανένας γιατρός το κάνει γιατί έτσι το θέλει ο ασθενής. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, το οποίο χαρακτηρίζει άδικη την απόλυση της εργαζόμενης και απαιτεί την ανάκληση της απόφασης. Βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα στα πλαίσια της τετράωρης στάσης εργασίας που έχει προκηρύξει το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων για να στηρίξει τον αγώνα των εργαζομένων, των συναδέλφων εδώ στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, οι οποίοι ζητάνε το αυτονόητο, απαιτούν μάλλον το αυτονόητο, την ανάκληση της απολυμένης συναδέλφης σας επειδή έκανε το λάθος να μπει σε αναρωτική άδεια. Τους εργαζόμενους που πλέον τις δημιουργούν πρόβλημα στην παραγωγικότητα λόγω υγείας ή οποιοδήποτε άλλος αντιδρά ή παθαίνει κάτι, θα τον πετάει σαν στημένη λεμονόκουπα. Αυτό το κάνουν οι περισσότερες επιχειρήσεις. Και το δεύτερο, εμείς κατά την πλευρά μας που πιστεύουμε, είναι ότι θέλει να σπάσει κυρίως τον αγώνα που έχουν δώσει οι εργαζόμενοι εδώ μέσα και το ότι έχουν πετύχει να αμείβονται ακόμη με την παλιά Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση μετά από τις 118 μέρες απεργίας που είχαν κάνει. Τα περιστατικά αυτά που έχουν να κάνουν με διακρίσεις στον χώρο εργασίας αυξάνονται. Ήδη, όπως έχουμε πει, σαν εργατικό κέντρο ζητούμε και από την παρούσα κυβέρνηση αλλά και σε συναντήσεις που έχουμε κάνει με εργοδοτικούς φορείς να δημιουργηθεί αυτό το νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να εξαλείψουν όλα αυτά τα περιστατικά. Τα μέλη του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου εμφανίζονται αποφασισμένα να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους σε περίπτωση που η διοίκηση του εργοστασίου εμείνει στην απόφασή της για απόλυση της εργαζόμενης.